Ονομάζομαι Κούλης Κωνσταντίνος, είμαι πρόσωπος του πρώτου κυνηγητικού συλλόγου Τρίπολης, για και ο πρόεδρος απουσιάζει. Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το ρατσιστικό, θα έλεγα, νομοσχέδιο. Έχει και την ονομασία Άργος, το σκύλο του Οδυσσέα, κακός για μένα. Λοιπόν, για την υποχρεωτική στήρωση των ζώων συντροφιάς. Αυτό εμάς μας βρίσκει απέναντι, δεν το θέλουμε. Θα σταματήσει η κοινοφιλία, θα σταματήσει η ζωή γενικότερα. Γι' αυτό αυτόχθονες φυλές, ελληνικός χιλιλάτης, κριτικός χιλιλάτης, ελληνικός μενικός, μόλωσος της Επίρου, κοκκόνι, αλεποκίδα. Υπάρχουν κάποια ζώα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τα οποία έχουν έρθει από την ερασιτεχνική εκτροφή. Παίρνοντας το νομοσχέδιο αυτό στη Βουλή και ψηφίζοντάς το η κυβέρνηση, θα σταματήσει όλο αυτό τον αγώνα και τον κόπο ετών. Εμείς θέλουμε να σταματήσει εδώ και θα σταματήσει και θα φτάσουμε μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια όπου και αν πάει. Ονομάζομαι Θεονάς Γεώργιος, είμαι πρόεδρος του Ομίλου Εργασίας Κυνηγητικών Σκύλων Ομού Αρκαδίας και σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα σε συνεργασία με τον πρώτο κυνηγητικό σύλλογο Τρίπολης να διαμαρτυρηθούμε για το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο πρόγραμμα Άργος, που είναι στο μέλλον για τα ζώα συντροφιάς, για τους σκύλους και τους γάτες. Το βασικό, το οποίο είμαστε αντίθετοι με το νομοσχέδιο, όπως φαίνεται και στο πανό μας, είναι η οριζόντια στήρωση των δεσποζόμενων ζώων και συγκεκριμένα των σκύλων. Πρώτο είναι αυτό, το βασικότερο, και δεύτερον είναι η ερασιτεχνική εκτροφή. Μέσα από αυτό το νομοσχέδιο χάνεται ο ερασιτέχνης εκτροφέας. Έχουμε μία διαμαρτυρία. Ο Κυνηγητικός Σύλλογος Τρίπολης και ο Όμιλος Εργασίας Κυνηγητικών Σκύλων Νομού Αρκαδίας. Διαμαρτυρόμαστε στο νομοσχέδιο Άργος για την υποχρεωτική στήρωση των δεσποζόμενων ζώων. Θεωρούμε απαράδεκτο και αντισυνταγματικό αυτό το νόμο. Όλη η Ελλάδα είναι αντίθετη σε αυτό, όλοι οι κοινόφιλοι. Όλες οι ελληνικές αυτόχθονες φυλές με αυτόν τον τρόπο θα χαθούν, θα εξαφανιστούν. Η ελληνική κοινοφιλία, οι αγώνες δεν θα υπάρχουν. Και οι φίλοι μας, όπως βλέπετε εδώ, οι οποίοι αυτή τη στιγμή με τον έλεγχο που έχουμε κάνουν τις γέννες τους, δεν θα μπορούν να αναπαράγουν από εδώ και στο εξής. Είναι απαράδεκτο να στηρώσουμε τους δεσποζόμενους σκύλους, στους οποίους έχουμε ηλεκτρονική σήμανση, έχουμε pedigree, είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρό Ζώων, να στηρωθούν. Δεν αναφερόμαστε μόνο στα κυνηγόσκυλα, γενικά για όλα τα σκυλιά είναι απαράδεκτο αυτό. Θα χαθούν πολλές φυλές και από την Ελλάδα που έχει λίγες αναγνωρισμένες φυλές στον ΠΟΕ και σίγουρα τα δεσποζόμενα πρέπει να... σίγουρα τα δεσποζόμενα πρέπει να είναι με αφεντικό και να ξέρουν τι να κάνουν. Να ζευγαρώσουν, να μην ζευγαρώσουν, πάντα με εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον.